που συνέβησαν σήμερα στις 3 η ώρα το μεσημέρι, 2 ώρες πριν αρχίσει το παιχνίδι, και ενώ βρισκόμαστε καθοδόν προς το γήπεδο να παίξουμε, είναι απαρχή της εξαφανίσεως από το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτής της εγκληματικής συμμορίας που διοικεί την ΕΠΟ. Και δεν μιλάω για την επίσημη διοίκηση της ΕΠΟ, μιλάω για το βρώμικο ασκήνιο, αυτό που ξέρουμε ποιος το φιλοξενεί, έχει επικεφαλίσει τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, τον Δανίλη αυτόν της Αχαΐας και έναν Τάσιο. Πριν από λίγες μέρες, κατόπιν εντολής της Αγγελικής, μετά από δική μου καταγγελία, ξεκίνησε από την Επιτροπή Διοντολογίας η διερεύνηση των συνδικών με τις οποίες γίνονται οι εκλογές στις διάφορες ΕΠΟ στην Ελλάδα. Εγώ κατήγγειλα τι ακριβώς γίνεται, ότι ξεκινάνε από την Αθήνα, με χρήματα και με μπράβους, απειλούν τα σωματεία, τα εξαγοράζουν τα σωματεία και έτσι έχουν εξασφαλίσει την εκλογή των προέδρων στις ΕΠΣ, ώστε να έχουν την πλειοψηφία στην ΕΠΟ και να ελέγχουν τη διαιτησία γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Επιτροπή Διοντολογίας έδειξε εξαιρετικά τα ανακλαστικά και μετά τη δική μου κατάθεση άρχισε να εξετάζει και τους προέδρους των ενώσεων που είχαν υποστεί αυτές τις παράνομες πράξεις από αυτήν την εγκληματική ομάδα. Δυστυχώς, η γραμματέας της Επιτροπής, γιατί δεν θέλω να πιστέψω γιατί η διαδικασία είναι απόρρητη, ότι ενημέρωνε ο Πρόεδρος, λέγεται Κοντού, είναι στενή φίλη του Γενικού Γραμματέα, του Εκτελεστικού Γραμματέα της ΕΠΟ, του ΔΕΔΕ, και ο σύζυγός εργάζεται επίσης στην ΕΠΟ, ενημέρωνε τους διαφόρους αυτούς τους οποίους διερευνάται η εγκληματική συμπεριφορά τους για το τι συμβαίνει στην Επιτροπή Διοντολογίας. Και άρχισαν απειλές στους ανθρώπους αυτούς, τους οποίους εγώ επικαλέστηκα και εξετάζονται ήδη από την Επιτροπή Διοντολογίας. Δεν περίμενα όμως ότι θα υπάρξει τέτοιος πανικός στην ΕΠΟ και θα κάνουν αυτήν την εγκληματική πράξη σήμερα. Ενώ βρισκόμαστε καθοδόν προς το γήπεδο, με πήρε τηλέφωνο ο κ. Μπουτσικάρης, ο πρόεδρος Super League, και μου είπε πριν από λίγο, μου κοινοποιήθηκε μια απόφαση της ΕΙΜ, ότι ανακαλούνται όλα τα δελτία των παικτών που απέκτησε η ΑΕΛ από την 1η Ιανουαρίου και μετά, γιατί χτες το μεσημέρι, λίγο πριν κλείσουν οι τράπεζες, σφραγίστηκε μια επιταγή 25.000 ευρώ από την ΕΠΟ. Εγώ δεν μπορούσα να πιστέψω ποτέ ότι είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Ήρθαμε εδώ και μετά μου διάβασε ο κ. Μπουτσικάρης το περιεχόμενο αυτής της αποφάσεως. Αυτή η απόφαση ουδέποτε μας κοινοποιήθηκε. Εμείς παίζουμε στη Λαμία, είμαστε από χτες στη Λαμία, έχουμε μαζί μας 20 ποδοσφαιριστές. Όταν ανακαλούνται τα δελτία των 10 ποδοσφαιριστών που είναι και οι καλύτεροι μας και όλοι ήταν σήμερα στην 11η, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται συνθήκες που δεν μπορούν να επιτρέψουν να διεξαχθεί το παιχνίδι. Εμείς όμως βάλαμε τους ποδοσφαιριστές, γιατί δεν έχουμε λάβει υπόψη αυτήν την απόφαση. Ο διαιτητής όμως μας είπε ότι έχει κοινοποιηθεί και αυτού λίγη ώρα πριν αρχίσει το παιχνίδι, και ότι ήταν υποχρεωμένος, εφόσον υπάρχει αυτή η απόφαση και εφόσον εμείς χρησιμοποιούμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, να μην ξεκινήσει το παιχνίδι. Βεβαίως, να είστε βέβαιοι ότι αυτή η ιστορία θα αποτελέσει την επαρχή της εξαφανίσεως αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Εγώ ήδη έχω ενημερώσει τον κύριο Αβγενάκη, ο κύριος Μπουτσικάρης το ξέρει. Θα επισκεφτώ και τον κύριο Μητσοτάκη τις επόμενες μέρες να τον ενημερώσω ακριβώς τι συμβαίνει. Γιατί πρέπει επιτέλους αυτή η εγκληματική οργάνωση του 1996 επιτρέψει ομάδες φραγίδες να είναι μέλη της Super League και να εξαφανίζονται ομάδες επίπεδου ΑΕΛ και άλλες που είναι γνωστές στην Ελλάδα, ιστορικές ομάδες, και να υπάρχουν αυτές οι ομάδες του Πλατανιά, της Καλονής, του Παθρακικού, του Ακράτη, του Θρασίβουλου, που έχουν κατεξευτελίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, χωρίς οπαδούς, χωρίς τίποτα, μόνο και μόνο για να στείνονται αγώνες. Και έτσι έχουν υπακριθεί οι άνθρωποι από τα γήπεδα όλοι και δεν υπάρχει η κοινωνική εκδήλωση για ποδόσφαιρο. Εκείνο μπορώ να σας πω ότι εμείς νομικά θα προσφύγουμε στην Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ, που αποτερίζεται από αεροπαγίτες. Οι άνθρωποι αυτοί τους τακτικούς δικαστές φοβούνται. Η πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας, κυρία Μπιτσούνη, αντιπρόεδρος του Αεροπάγου, είναι μια εξαιρετική δικαστής και τα μέλη επίσης είναι εξαιρετικοί δικαστές. Είναι δυνατόν να ανακαλούνται τα δελτία μας μια μισή ώρα πριν αρχίσει το παιχνίδι, όταν έχουμε δώσει στην ΕΠΟ μέχρι τις 31/12 200.000 ευρώ μετρητά έναντι των ποινών μας, έναντι των άλλων. Είναι καθεστώς κάθε χρόνο να δίνουμε μια επιταγή μεταχρονολογημένη, και αυτό γίνεται όλα τα χρόνια που εγώ έχω, 40 χρόνια που έχω ομάδα, ώστε να μπορούμε να εκδίδουμε τα δελτία. Και έτσι η ΕΠΟ, που πήρε τη μεταχρονολογημένη επιταγή που έλυγε 19 Ιανουαρίου, εξέδωσε τα πρώτα δελτία και εγκρίθηκαν και τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών μας, που πολλοί από αυτούς είναι μέχρι το 2024. Η ΕΠΟ δεν πήγε την επιταγή στις 19 Ιανουαρίου, γιατί έχει εκδοθεί η κυβερνητική απόφαση
και έχει κοινοποιηθεί ότι οι επιταγές εταιρεών επιτρέπεται να πληρώνονται εδώ σε 75 ημέρων. Ούτε την πήγε στο 8 ημέρο, δηλαδή 19 και 8, 27, εντός της περίοδου δηλαδή, των μεταγραφών. Γιατί θα μπορούσαν να μας ενημερώσουν και να μας πούνε, ξέρετε κάτι, θέλουμε να πληρωθεί η επιταγή, ώστε να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να τις πληρώσουμε και να μην ανακληθούν το δελτίο ούτε τίποτα. Όμως τι κάνανε. Άφησαν από τις 19 και 8, 27, δεν πήγαν να σφραγίσουν στο 8 ημέρο και τις σφράγισαν εχθές το μεσημέρι, χωρίς να μας ενημερώσουν και ενώ γνωρίζουν ότι ακόμη και να τις σφραγίσουν δεν έχει έννομες συνέπειες και ενώ γνωρίζουν ότι αυτή η επιταγή μπορεί να πληρωθεί σε 75 μέρες από την ημέρα που τις σφράγισαν και δεν πηγαίνει στον τηρεσία, δεν έχει συνέπειες με τις τράπεζες και ανακαλούν τα δελτία των ποδοσφαιριστών μας στις σήμερα 6 του μηνός για να μην μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές. Δηλαδή, ανακαλούν τους ποδοσφαιριστές που πήραμε, να μείνουμε δηλαδή με 10 ποδοσφαιριστές στο δυναμικό μας που είναι παιδάκια και να μην μπορούμε να συμμετάσχουμε στο πρωτάθλημα. Όμως, μία μέρα πριν εξέδωσαν το δελτίο του Γκράουρ. Δηλαδή, εκτός της περίοδου των μεταγραφών, γιατί ήταν ελεύθερος ποδοσφαιριστής και μπορούσαν να εκδώσουν. Όπως εξεδόθηκε το δελτίο του Μπεν Χατήρα, όπως θα εκδοθεί και το δελτίο του νέου ποδοσφαιριστού που πήραμε του Γερμανού, ο οποίος του Σπίκλερ. Είναι βέβαιο ότι θα εγκριθεί για την ελεύθερη. Αυτό που έγινε λοιπόν είναι μια ενέργεια στην οποία πραγματικά συμμετείχαν από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, από τον εκτελεστικό διευθυντή και από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής με επικεφαλής τον Διακοφώτη που είναι πρόεδρος της Επιτροπής της ΕΕΜ, είναι η Επιτροπή Ιδιότητας Μεταγραφών, οι οποίοι δήθεν, χωρίς κανένα λόγο, συνεδρίασαν σήμερα, μία ώρα πριν το παιχνίδι, με σκοπό ποιον. Εμείς να παραταχθούμε όχι με τους βασικούς μας ποδοσφαιριστές, αλλά με τα παιδιά που είναι εκτός της εντεκάδος, να υποστούμε μια ήττα, να ουσιαστικά να δοθούν οι βαθμοί στη Λαμία, γιατί αν παίζαμε με 9 ποδοσφαιριστές που ήταν οι υπόλοιποι από αυτούς που δεν είχαν ανακληθεί τα δελτία τους, καταλαβαίνετε ότι θα παίζαμε με 9 ένα αγώνα, με μια ομάδα που είναι ισοδύναμη με εμάς και το αποτέλεσμα ήταν προδιαδικασμένο και συγχρόνως, να νομοποιήσουμε αυτή την ενέργεια. Με δική μου απόφαση λοιπόν κατεβήκαμε κανονικά. Ο διαιτητής μόλις είδε ότι κατεβαίνουμε με αυτούς τους ποδοσφαιριστές, είπε ότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί δεν έχουν δελτία, δεν διεξάγουν τον αγώνα, έχουν ανακληθεί τα δελτία τους. Τώρα εμείς θα προσφύγουμε στο διαιτητικό δικαστήριο. Με την απόφαση του διαιτητικού δικαστήριου, δυστυχώς, να σας πω ότι το ίδιο θα κάνουμε και σε όλους τους αγώνες από εδώ και πέρα, μέχρι την ημέρα που το διαιτητικό δικαστήριο θα συνεδριάσει και θα βγάλει την απόφασή του. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση τώρα, για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, η ΑΕΛ έχει πεποίθηση ότι τα δελτία μας κακώς ανεκλήθησαν. Μπορώ να σας το πω ως δικηγόρος Κούγιας, με ό,τι σημαίνει αυτό η παρουσία μου στα δικαστήρια. Θα κερδίσουμε στο διαιτητικό δικαστήριο. Θα αναγκαστεί πλέον η Super League να επαναλάβει το σημερινό παιχνίδι όποτε το επαναλάβει και όσα άλλα παιχνίδια γίνουν μέχρι να κερδίσουμε την υπόθεση στο διαιτητικό δικαστήριο. Και καταλαβαίνετε ότι έτσι θα διασυρθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήδη οι διεθνείς ποδοσφαιριστές που έχουν πάρει τις ομοσπονδίες τους και ρωτούν τι θα γίνει. Καταλαβαίνετε επίσης ότι αυτή η απόφαση καθιστά ανέργους 11 ποδοσφαιριστές για τουλάχιστον 8 μήνες, αν ισχύσει. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι να το πάρετε δεδομένο ότι η απόφαση αυτή θα ανακληθεί, θα ακυρωθεί και θα γίνουν τα παιχνίδια ξανά από την αρχή κανονικά. Όμως αυτό πραγματικά διαλύει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και όμως νομίζω ότι το κύκνιο άσμα αυτής της εγκληματικής συμμορίας που χρησιμοποιεί την ΕΠΟ ως προμετωπίδα με νομίμως εντός εισαγωγικών εκλεγέντες προέδρος, με νόμιμη διοίκηση στην ΕΠΟ. Γι' αυτό βλέπετε και η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να μην επιτρέψει να γίνουν αυτές οι εκλογές. Παρά το ότι αυτοί κάθε εβδομάδα ορίζουν εκλογές, καταλαβαίνουν ποιου αποβλέπουν. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση πώς συνεδρίασε αυτή η Επιτροπή Ιδιότητας και Μεταγραφών Σάββατο και μία ώρα πριν το παιχνίδι και έβγαλε την απόφασή της μία ώρα πριν το παιχνίδι. Μου κάνει εντύπωση όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως να σας πω ότι αυτά δεν τα καταλαβαίνω εγώ τίποτα, δεν κάνω πίσω ούτε να πάρω φόρα. Και ένα τελευταίο, σε ό,τι αφορά το φύλλο αγώνος, ο διαιτητής τι είναι αυτό που γράφει τώρα? Ότι δεν έκανε τον αγώνα γιατί συμμετείχαν στην 11η της ΑΕΛ 10 ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είχαν δελτία. Αυτό. Συμμετείχαν από την 1η Ιανουαρίου, μετρήστε πόσους αγώνες. Σε πόσους αγώνες συμμετείχε ο Κολομπίνο, ο Ακούνια, σε πόσους αγώνες συμμετείχε ο Μπεχατήρα, σε πόσους αγώνες συμμετείχαν στο κύπελο προχθές και για ποιο λόγο, αν τελικά εμείς έπρεπε να έχουμε εξοφλήσει την 1η Ιανουαρίου. Αυτή, ξέρετε, μιλάμε για τι, για ποινές μιλάμε τώρα, έτσι. Οι τιμωρίες, τα ποσά αυτά που μιλάμε είναι για διαμαρτυρίες μας για τους διαιτητές και για ποινές από κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Δεν χρωστάμε σε κανέναν. Αλλά είναι παγία τακτική όλα τα χρόνια που έχω ομάδα, 40 χρόνια έχω ομάδα. Να δίδουμε επιταγές, τις οποίες ανανεώνουμε και αυτό γίνεται πολλά χρόνια. Τώρα καταλαβαίνετε ότι αυτό έγινε καθαρά για να ευνοηθεί η Λαμία για την αγαπημένη ομάδα
του βρώμικου αυτού κατεστημένου και να βλαβούμε εμείς, γιατί κατάλαβαν τις μεταγραφές που κάναμε, όταν έχουμε πάρει 7 διεθνείς επίπεδου με χατήρα και καλύτερους παίχτες, ότι αν τα παιχνίδια παίζονταν μέσα στο γήπεδο δεν θα είχαν καμία τύχη. Εμάς δεν μας θέλουν, εμένα δεν θέλουν στο ποδόσφαιρο, γιατί δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ιδέα ότι θα υπάρχουν άνθρωποι παράνομοι που εγκληματούν, στείνουν αγώνες, στείνουν διαιτητές, προωθούν διαιτητές που είναι βρώμικοι και τελικώς κρατάνε στις κατηγορίες ομάδες που είναι βρώμικες. Και αυτό το κάνω μόνο εγώ όλα αυτά τα χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το καθεστώς είναι αυτό που θέλει να μην είμαι εγώ στο ποδόσφαιρο. Δεν θα τους κάνω το χατήρι και θα δικαιωθούμε και εγώ θα μείνω για πάντα στο ποδόσφαιρο.